Σαν με μαχαίρι, τον έσφαξαν κόβοντας εντελώς το κεφάλι του, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν το σταυρό από το λαιμό του. Τον έθαψαν με το σταυρό του, αλλά χωρίς το κεφάλι του. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είδατε το αφιέρωμα, το σχολίαζε και το πήραμε ευγενική χορηγία από τον Μητροπολίτη Λυτής Κερεντίνης, αγαπητό δικό μου γέροντα, παλιό και φίλο και πνευματικό πατέρα, Φιλόθεο, ο οποίος είναι μαζί μας, καθυστέρησε λίγο σήμερα λόγω κίνησης. Καλησπέρα, γέροντα. Καλησπέρα, αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ευλαβείς ακροατές του καναλιού μας που αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και είναι μαζί μας. Εγώ πριν σας δώσω το λόγο, γέροντα, θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Είδατε πολύ ωραία πράγματα στο αφιέρωμα αυτό. Ξεκίνησε από τη ζωή του Αγίου Ευγενίου, από τότε που γεννήθηκε, αν δεν απατώ, με το 1977 γεννήθηκε ο Άγιος Ευγένιος, και το 1996 σκοτώθηκε την ημέρα των γενεθλίων του, 23 Μαΐου. Όπως θα προσέξατε πως ξεκίνησε η ιστορία αυτή, όταν βαφτίστηκε ο Άγιος Ευγένιος, στα χρόνια του κομμουνισμού, τότε που οι προοδευτικοί εκείνοι οι άνθρωποι δεν επιτρέπαν ούτε στις εκκλησίες πολλά να έχουν και τα λοιπά. Ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία τον λέγανε ότι είναι superstitious, δηλαδή είναι προκατάληψη, ότι είναι, ασχολείται με μαγείες και τέτοια πράγματα. Ο άκρατος λοιπόν υλισμός του κομμουνισμού δεν άγγιξε καθόλου τον Άγιο Ευγένιο, διότι δεν φορούσε σταυρό και ο ιερέας του έβαλε ένα σταυρό. Του λέει, παιδί μου, για να βαπτιστείς, λέει στη μητέρα του, πρέπει να βάλει το παιδί σου ένα σταυρό. Αυτό το σταυρό, όταν τελειώσαν από την εκκλησία, θα σας πω τι συνέβη. Η μητέρα του τον προέτρεψε να το βγάλει, γιατί θα τον κοροϊδεύαν τα άλλα παιδιά. Ξέρετε τι γίνεται με τις αγέλες. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε χειρότερα από τα ζώα, όταν ομαδοποιηθούμε και χτυπάμε το διαφορετικό, το μικρό, το αδύναμο, αυτό που θεωρούμε εμείς αδύναμο. Λοιπόν, και τότε, τα χρόνια του κομμουνισμού, τα οποία με φώτισε ο Θεός να είμαι εκεί και να τα βλέπω, πέρασα αρκετό διάστημα της ζωής μου, γύρω στα 8 χρόνια εκεί, και ξέρω τι σας λέω. Τότε λοιπόν, όταν κάποιος έκανε το σταυρό του περνώντας από μια εκκλησία, όπως τον έκανα εγώ, γιατί εδώ γεννήθηκα, πήγα εκεί για να σπουδάσω. Λοιπόν, όλοι γυρνάγαν και κοροϊδεύαν. Όποιος φορούσε σταυρό δε, ήταν αντικείμενο γέλιου και πολλές φορές καζούρας κλπ. Και άλλων διώξεων. Έτσι, δεν μπορούσες, ας πούμε, να ξέρουν ότι πας στην εκκλησία και παρακολουθείς και είσαι χριστιανός και κοινωνάς τα άχραντα μυστήρια και να είσαι μέρος του κόμματος. Αυτό απαγορευόταν. Δεν σου λέγαν τίποτα, βέβαια, λένε αυτοί, αλλά μέλος του κόμματος δεν είσαι. Και τότε το να είσαι μέλος του κόμματος ήταν κάτι σαν να είσαι μέλος μιας πριβέ λέσχης όπου τρως τα πάντα. Γιατί το φαγητάκι ήταν δυσέβρετο εκεί. Ακούστε με και εμένα, στο πετσί μου το γνώρισα. Η μάνα του λοιπόν τον προέτρεπε τον Άγιο Ευγένιο, βγάλ το παιδί μου το σταυρό, διότι τελείωσε, βαφτίστηκε, θα σε κοροϊδεύουν. Εκείνος δεν απάντησε τίποτα και συνέχισε να τον φοράει το σταυρό. Και δεν τον έβγαλε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, γιατί όλες αυτές οι φανφάρες πέφτουν τελικά, μόνο το όνομα του Χριστού μένει αιώνιο και αναλύωτο, και δεν μπορέσαν να του το βγάλουν ούτε οι σατανάδες με τα γένια, αυτοί οι ληστοσημωρίτες, οι Τσετσένοι, οι οποίοι στο όνομα του Ισλαμισμού και του Σατανά του κόψαν το κεφάλι και το δείχναν στο ίντερνετ, το δείχναν δημοσίως. Υπήρχε αυτό το βίντεο μέχρι να απαγορευτεί από το ίντερνετ και το έβλεπε οποιοδήποτε παιδάκι, οποιοδήποτε μεγάλος έμπαινε μέσα, μπορούσε να πατήσει το κουμπί και να το δει ολόκληρο, ξέρετε. Όχι αυτά που έβαζε πάνω στις κάμερες και κάλυπτε την ώρα που έτρωγε τις μαχαιριές. Ολόκληρο. Εδώ, κανονικά. Το είδα εγώ. Του κόβαν το λαιμό και έτρεχε το ματάκι του από το λαιμό. Και ο Άγιος Ευγένιος δεν έβγαλε το σταυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δύναμη, την ψυχική που είχε αυτός ο άνθρωπος, και θα τη σχολιάσουμε αμέσως μετά με τον γέροντα, διότι γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως και για άλλους νεομάρτυρες, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ από τα παράθυρα
και από τις πόρτες και από τον Εύρο και από τα αυτά και τα λοιπά, και βγάλετε τα ναρκοπαίδια, λένε κάποιοι φιλεύσπλαχνοι και πονετικοί άνθρωποι, έτσι, να μπουν οι λαθρομετανάστες, εκ των οποίων 90 με 95% είναι ισλαμιστές, πολλοί από αυτούς προέρχονται και από την Τσετσενία. Και τους επιτρέπουμε να κάνουν προσευχές στην πλατεία Κοτζιά. Προκλητικότατα, παράνομα, χωρίς να πάρουν την άδεια της αστυνομίας. Θα τα δείξω, τα έχω δείξει και στην προηγούμενη εκπομπή και θα τα δείτε και τώρα. Πηγαίνουν και προκαλούν. Όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αγροτικές εργασίες και προσλαμβάνονται από εμάς με τα τρακτέρ στα χωριά και δήθεν τα τρακτέρ πέφτουν πάνω σε κλεισάκια και τα ρημάζουν και έχουν ρημαχτεί δεκάδες, εκατοντάδες κλεισάκια από λάθη τέτοιων. Έτσι, ξέρετε ποιους θα σφάξουν όταν γίνουν η πλειοψηφία? Στην Ιγυρία, ήδη, αν πάτε και ανατρέξετε να δείτε τις ειδήσεις, σφάζουν χριστιανούς. Στην Αίγυπτο βάλανε μία βόμβα σε μία εκκλησία χριστιανών Κοπτών, αδέρφια μας. Αδέρφια μας, δεν έχει σημασία που είναι Κόπτες, χριστιανοί, στο όνομα του Χριστού. Τελούν και αυτοί τα μυστήριά τους. Και σκοτώσαν εν ψυχρό γυναικούλες και παιδάκια. Στη ΔΕ Αίγυπτο, ξέρετε τι συμβαίνει? Χριστιανοί, όταν μπουν μέσα στο τμήμα, οι Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι πλειοψηφία βέβαια, γιατί οι Κόπτες είναι, ξέρω εγώ, 20% και πιο κάτω τώρα πλέον. Εάν δεν αλλάξουν το τι βασανιστήρια έχουν τραβήξει παιδιά, γυναίκες, Κόπτες, δεν λέγεται. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πονετικές ψυχούλες οι οποίες φωνάζουν εδώ για τους λαθρομετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα? Τώρα βέβαια είναι ήσυχοι, διότι είναι μειοψηφία. Και σας έχω πει και σε άλλη εκπομπή πώς λειτουργούν οι Ισλαμιστές. Παίρνουν εντολές από κέντρα της Αλ-Κάιντα, τρομοκρατικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, χρηματοδοτούνται από πλούσιους σεΐχηδες. Ξέρετε, στη Θράκη υπάρχουν τρεις μουφτίδες. Ένας του ελληνικού δημοσίου που διορίζεται, ένας της Τουρκίας και ένας της Σαουδικής Αραβίας. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όσοι ασχολείστε με εθνικά θέματα και πονάει η ψυχούλα σας για την Ελλάδα, το ξέρει όποιος ασχολείται. Επομένως, η Σαουδική Αραβία έχει βάλει πόδι και στο Κόσοβο, έχει βάλει πόδι σε αυτούς, έχει βάλει πόδι παντού. Τους χρηματοδοτεί, τους πληρώνει τα ενίκια για τα πρώτα 2-3 χρόνια. Και μόλις λοιπόν πάνε και πιάσουν τα πόστα και βγάλουν κανένα δήμαρχο, κανένα δημοτικό σύμβουλο κλπ. Μόλις φτάνουν δηλαδή το 20-25%, περνάνε στις τρομοκρατικές ενέργειες, τις οποίες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Στο 40-50% δημιουργούν εμφύλιο σπαραγμό και στο 70% κάνουν γενοκτονίες. Όπως ακριβώς έγινε στο Λίβανο, όπως ακριβώς θα γίνει στην Αίγυπτο, την οποία την προετοιμάζουν επιμελώς, και όπως ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιγυρία και στο Σουδάν. Σφάζουν χριστιανούς, ορθοδόξους και μη, με την ανοχή της δίθεν χριστιανικής Δύσεως και της δίθεν χριστιανικής Αμερικής. Η Αμερική δεν είναι η μεγάλη χριστιανική χώρα η οποία έπρεπε να προστατέψει τους ομοειδεάτες της, τους ομοθρήσκους της? Δεν έχει σημασία. Η Ευρώπη, η μεγάλη χριστιανική Ευρώπη, πούντι. Ξέρετε τι θα συνέβαινε εάν εμείς πειράζαμε ένα τζαμί, μπαίναμε μέσα όπως κάναν αυτοί στην Αίγυπτο και βάζαμε μια βόμβα σε ένα τζαμί? Ακρεφνής τρομοκρατική χριστιανική οργάνωση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατί ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι ποτέ τρομοκράτης. Ο χριστιανός δεν στηρίζεται στη βία για να μεταστρέψει κάποιον και να τον φέρει στην πίστη του. Ξέρετε τι θα συνέβαινε? Θα ξεσηκωνόντουσαν όλοι αυτοί. Εδώ ξεσηκωθήκαν για σκίτσα του Αλλάχ. Έκανε, ξέρω εγώ, ένα παλαβό κάτι σκίτσα του Αλλάχ κτλ. Και του Μωάμεθ, δεν θυμάμαι, όχι του Αλλάχ, του Μωάμεθ έκανε σκίτσα. Και ξεσηκωθήκαν όλοι, με πανό, με αυτά, σφάξτε τους, κάψτε τους κλπ. Τι γίνεται? Η στίχη του Ρούσδη, τον άνθρωπο τον έσωσε το γεγονός ότι είχε υπόγειο δωμάτιο κάτω από το σπίτι του. Μπήκανε μέσα με όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, χειροβομβίδες να τον φάνε. Αυτά δεν συνέβησαν όμως όταν κάποιοι άθλοι βγάλανε ένα πίνακα ο οποίος ξεφτύλιζε τη Σταύρωση του Χριστού εδώ στην Αθήνα, σε δημόσια θέα. Και κάνανε έκθεση και άλλων πινάκων, έτσι. Και μπλέκανε τη Σταύρωση του Χριστού με γενετήσια άιστα για τις βρωμιές και τις ανομαλίες τις οποίες έχουν στο κεφάλι τους. Αυτά τίποτα. Εκεί κανένας δεν διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρονται όμως όλοι αυτοί με το που θα τολμήσεις να σκεφτείς να προσβάλλεις τη δική τους θρησκεία. Αυτό τώρα να πω, αυτό το σλόγγαν που υπάρχει στην τηλεόραση, τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, και εσείς δεν νομίζετε. Και ο καθένας πλέον δεν νομίζει ότι είναι τυχαίο και δεν μπορεί να νομίζει ότι είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Γι' αυτό σταθείτε λιγάκι και σκεφτείτε
αυτές τις μέρες, οι οποίες αυτές οι μέρες είναι της χριστιανοσύνης, της θυσίας, αυτές τις μέρες σκεφτείτε τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος ο Γέροντας Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Ρητής Κερεντίνης, θα σχολιάσουμε μαζί τους νεομάρτυρες και ειδικά το μάρτυρα το οποίο σου προανέφερα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί.